Κυριότατε, κύριε Αντιδήμαρχη, κύριε Πρόεδρε του ΖΟΠΑΣ, κύριε Αντιπρόεδρε του Λιμενικού Ταμείου, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι Δημοτικών Παρατάξεων, αγαπητοί γονείς, αγαπητοί αθλητές, εκ μέρους του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΑΜΑ ΣΥΜΑ ΕΒΝΑ ΜΟΚΟ, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας που μας τιμά ιδιαιτέρως. Θα παρακαλέσω τον Πρόεδρο του ΓΑΜΑ ΣΥΜΑ ΕΒΝΑ ΜΟΚΟ, κύριο Απόστολο Λένη, να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλημέρα σας, σεβασμιότατε. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Βρεφονιπιακών Σταθμών, κυρίες και κύριοι αγαπητά μας παιδιά, σας καλωσορίζω στη σημερινή μας εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου μας και σας εύχομαι καλή χρονιά με υγεία και καλή επιτυχία στους αθλητές μας. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Έβδαμος, δίνοντας σταθερά δυναμικό παρόν στα αθλητικά δρόμενα του τόπου μας, διαβεβαιώνει ότι ο αθλητισμός προσφέρει υγιή διέξοδο για την νεολαία μας. Μαθαίνει στα παιδιά μας να προσπαθούν και μέσα από την κοινή προσπάθεια να βγαίνουν νικητές. Το 2014 είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για τον κλασικό αθλητισμό, καθώς για πρώτη φορά η καρδιά του θα χτυπάει στο νησί μας. Στη σημερινή μας εκδήλωση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα βραβευθούν 2 αθλητές του Συλλόγου μας, οι οποίοι εκτός από διακρίσεις τους στον αθλητισμό αρίστευσαν και στις σχολικές τους επιδόσεις. Ο αθλητής Θήβου, Ιμπραήμ Φαναρτζής, για την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βετεράνων στο Πόρτο Αλέγκρε της Βραζιλίας. Ο μεγαλύτερος σε ηλικία αθλητής Θήβου του νησιού μας, ο κύριος Κωνσταντίνος Χατζιεμμανουήλ, με συμμετοχή σε κορυφαίες διοργανώσεις. Και τέλος, ο Αθλητικός Σύλλογος Βετεράνων Αθλητών Στίβου Φιδιπίδης, για την επισειρά ετών παρουσία των αθλητών του στις κορυφαίες διοργανώσεις. Ευχαριστώ. Τώρα θα ξεκινήσει το τελετουργικό των βραβεύσεων